Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το σημερινό σχέδιο νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του αναχρονιστικού νομοθετικού πλαισίου για τις ανώνυμες εταιρείες, αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά η προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το επιχειρήν. Πρόκειται λοιπόν για 190 άρθρα, 300 σελίδες, με διαθέσιμο το ελάχιστο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει η κατεπίουσα διαδικασία. Και σαν να μην έφτανε αυτό, φέρατε 91 νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες περιέχουν πάνω από 2.000 λέξεις, μία ώρα πριν τη συνεδρίαση. Είναι ένας αγώνας δρόμου για κάτι που είναι προαπαιτούμενο. Είναι γεγονός ότι ο εξορθολογισμός της λειτουργίας των νομίμων εταιριών ήταν απαραίτητος προκειμένου να δοθεί ανάσα σε πολλές επιχειρήσεις, καθώς εδώ και 98 χρόνια ο νόμος 2190 κάθετος 1920 έχει υποστεί πάρα πολλά μπαλώματα, αποσπασματικές τροποποιήσεις, με γνώμονα κυρίως την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. Για το λόγο αυτό και ο τρόπος νομοθέτησης έπρεπε να αντιμετωπιστεί πιο σοβαρά από αυτή την κυβέρνηση. Πόσο μάλλον όταν διαμηνεί ότι θέλει να αποτρέψει και άλλα λουκέτα στις επιχειρήσεις και όταν γνωρίζει ότι το παρόν σχέδιο νόμου που συζητούμε τώρα αποτελεί μία μνημονιακή υποχρέωση και έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η ψήφισή του ως το τέλος του Απριλίου. Στο σχέδιο νόμου τώρα, το πρώτο μέρος για τις γενικές διατάξεις άρθρα 1 έως 3 δεν μας βρίσκει αντίθετους. Το δεύτερο μέρος, άρθρο 4 έως και 11, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις, καθώς η λογική των ανώνυμων εταιριών είναι το πολυμετοχικό κεφάλαιο να χρησιμοποιείται για τη διάρκεια κινδύνου, κάτι που δεν κατανοούμε πώς μπορεί να ισχύει για τις μονοπρόσωπες ΑΕ. Αναρωτιόμαστε βέβαια αν αυτό προτείνεται στη λογική του ελέγχου των μετόχων. Στα θετικά του σχεδίου νόμου, η δυνατότητα σύστασης ανωνύμων εταιριών, όπως και με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ιδιωτικό έγγραφο, αν υιοθετηθεί βεβαίως το πρότυπο καταστατικό. Στο τρίτο μέρος, άρθρα 12, 13 και 14, όπου ορίζονται οι πράξεις οι οποίες υπόκεινται σε δημοσιότητα, είμαστε γενικά θετικοί. Ως προς το τέταρτο μέρος και συγκεκριμένα στο άρθρο 15, όπου τροποποιούνται οι όροι καταβολής μετοχικού κεφαλαίου και το ελάχιστο όριο αυξάνεται στις 25.000 ευρώ από 24, καλώς το κάνετε, μιας και το ορίζει η σχετική οδηγία 2017 κάθετος 1132. Θα φέρει και κάποια έσοδα αυτό, όπως παρατηρείται και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ένα άλλο που εκ πρώτης όψεως φαίνεται θετικό είναι η μείωση της ελάχιστης ονοματικής τιμής κάθε μετοχής στο ποσό των 4 λεπτών το ευρώ από 30 λεπτά το ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα και ταιριάζει με τα νέα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο, αν δούμε το δελτίο τιμών κλεισίματος των μετοχών του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών της 8ης Ιουνίου 2018, θα παρατηρήσουμε ότι μόνο 9 από τις 199 εισηγημένες μετοχές διαπραγματεύονται με τιμές χαμηλότερες των 4 λεπτών. Φυσικά, αυτές οι τιμές δεν έχουν άμεση σχέση με ονομαστικές αξίες. Άλλη κατηγορία είναι εισηγημένες, άλλα μεγέθη δεν προσωπεύουν, αλλά μάλλον θα πρέπει να προβληματιστούμε για τα 4 λεπτά. Στα άρθρα 20-21, η αναφορά σε περιορισμό ή μάλλον για ουσιαστική κατάργηση του δημόσιου ελέγχου στις διαδικασίες καταβολής εσωτερικού κεφαλαίου δεν μας βρίσκει θετικούς. Στο πέμπτο μέρος, άρθρα 33-76. Το πιο ενδιαφέρον ίσως είναι το άρθρο 40, με το οποίο ορίζεται ότι οι ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες δοχές και όσες έχουν ήδη εκδοθεί ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Ωστόσο, υπάρχουν δράσεις επιχειρηματικές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί πάνω στο πλαίσιο της ανωνυμίας, οπότε καλό θα είναι να ισχύσει και για αυτές τις διατάξεις η μεταβατική διάταξη του άρθρου 184, κάτι που επισημάνθηκε και από τους φορείς. Την ονομαστικοποίηση των μετοχών γενικά τη θεωρούμε θετικό μέτρο. Αν και η θετική επιχειρηματολογία της πλειοψηφίας ότι θα λειτουργήσει
εναντίον του μαύρου χρήματος και υπέρ της διαφάνειας θα έπρεπε να συνοδεύεται από, σχετικά δείγματα γραφής της κυβέρνησής σας, που στον τομέα αυτών δεν έχει να επιδείξει κάτι σημαντικό παρά τις στοφώδεις εξαγγελίες. Στο άρθρο, στο έκτο μέρος, μάλλον στο άρθρο 77, συμφωνούμε για τον ορισμό νοτάτου αριθμού των μελών του ΔΣ, των ανώνυμων εταιριών, τα 15 μέλη, όπως και για το άρθρο 109, που σχετικά με την αναμόρφωση του καθεστώτος των αμοιβών των μελών. Επίσης, στο 7ο μέρος, άρθρα 116-140, κρίνεται ως θετικό σημείο η δυνατότητα λήψης απόφασης χωρίς συνέλευση και χωρίς τη σύμπραξη όλων των μετόχων, καθώς διαμορφώνεται έτσι η απαραίτητη ευελιξία, ενώ αντίστοιχα λειτουργούν οι όροι για την ενεργοποίηση της μειοψηφίας. Στο 8ο μέρος τώρα είμαστε θετικοί με τη διάταξη του άρθρου 144 για την ενίσχυση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, κάτι που έλειπε από την ελληνική ένομη τάξη, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της για την αποφυγή καταχρηστικών συμπεριφορών, όπως επισημάνθηκε από φορείς. Για το 9ο μέρος τώρα, συμφωνούμε με τις ρυθμίσεις των άρθρων 145-157 για την κατάρτιση και δημοσίευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Στο 10ο μέρος, άρθρα 158-163. Επίσης, συμφωνούμε και αποδεχόμαστε την γενική ιδέα που διατρέχει τις προσθήκες ότι η διανομή κερδών στους μετόχους θα γίνεται με βάση τα πραγματικά καθαρά κέρδη και όχι με βάση τυχόν υπεραξίες. Στο 11ο μέρος, άρθρο 164-171, προβλέπεται η επιτάχυνση της διαδικασίας εκαθάρισης, με την οποία συμφωνούμε απόλυτα, μιας και δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις εταιριών που η καθάρισή τους κράτησε πάρα από 10 χρόνια. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αφορούσε την εταιρεία Θεσσαλονίκη, 1997, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης ΑΕ, που ενώ είχε πάυσει ουσιαστικά να έχει συλλαγές από το 1998, υποτίθεται ότι γινόταν κάποια καθάριση έως το 2012. Είμαστε θετικοί επίσης και με τις διατάξεις του 12ου μέρους, που αφορά τις αλλοδαπές εταιρείες, αφορά τα άρθρα 172-175. Στο 13ο μέρος τώρα, και για τις ποινικέ διατάξεις του άρθρου 181, ίσως να χρειαστεί να γίνει κάποια επαναδιατύπωση στο τελευταίο εδάφιο, δηλαδή εντός αγωγικών, σε καμία περίπτωση, εντός παρενθέσεως, αντίθετα προς το ποινικό δίκαιο του νόμου 2190/1920, κλείνει παρένθεση, η παράβαση του καταστατικού δεν συνιστά αξιόποινη πράξη. Τώρα, ως προς το τελευταίο μέρος, επισημάναμε και στην συνεδρίαση της Επιτροπής ότι στο άρθρο 182, παράγραφος 1, έγινε σχετική αναφορά και από άλλους συναδέλφους, και εκεί υπάρχει φράση εντός εισαγωγικών για συγκεκριμένες εταιρείες, κλείνοντας για εισαγωγικά, που ίσως προκύπτει κάτι που αφορά, θα έλεγα, συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρείες, που έχετε μάλλον στις υπόψεις σας και δεν μας λέτε, μας το κρατάτε μυστικό, και παρόλο ότι έχει τεθεί το θέμα, στον κύριο Υπουργό δεν έχει δώσει καμία απάντηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι αποδέχονται ότι η προσαρμογή του εταιρικού δικαίου στα σύγχρονα δεδομένα ήταν αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί τουλάχιστον η διαφάνεια. Προκύπτουν κι άλλα καλά στοιχεία, πρόκειται για ευελιξία της κρατικής μηχανής και για μείωση της γραφειοκρατίας. Μην ξεχνάμε ότι μια επιχείρηση αποδίδει, σύμφωνα με την καθημερινή πηγή, την καθημερινή, μηνύα στο δημόσιο 21 φόρους και κρατήσεις. Ωστόσο, ο εξυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες και τίθεται σε ισχύ από 1η-1η του 2019, έπρεπε να ήταν αντικείμενο και αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης, μιας και αφορά δεκάδες χιλιάδες εταιρείες, πάνω από 50.000 εταιρείες θα μπορούσα να πω,
που και επιπρόσθετα να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη υπευθυνότητα κατά τη συζήτηση στις επιτροπές και όχι να μένουν όλες οι εξηγήσεις, λεπτομέρειες και οι νομοτεχνικές βελτιώσεις για την ολομέλεια. Διότι υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα που άξιζαν μεγαλύτερης προσοχής, δεδομένου ότι ναι, μεν κατά καιρούς ένα σημαντικό μέρος του νομοθετικού πλαισίου των ανωνύμων εταιριών έχει ρυθμιστεί βάσει ενωσιακών οδηγίων, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις η μεταφορά των ρυθμίσεων αυτών στο ελληνικό δίκαιο έγινε κατά κάποιο τρόπο πρόχειρο, θα μπορούσα να πω και εσφαλμένο. Ως Ένωση Κεντρώων, αντιλαμβανόμαστε ότι το επιχειρήν έχει μία αξία μεγάλη σήμερα, δεδομένου ότι ουδής επιχειρεί, όλοι φεύγουν έξω, και είμαστε υπέρ της αναβάθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οπότε ελπίζουμε οι διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες που θα ψηφιστούν να διαμορφώσουν ένα ουσιαστικό πλαίσιο κινήτρων που θα συμβάλλουν στην εκκίνηση της οικονομίας μας. Επανεκκίνηση, μάλλον. Επειδή λοιπόν δεν επιθυμούμε να συνεχιστούν οι στρεβλώσεις και αγγυλώσεις του παρελθόντος, αλλά να δοθεί μια ευκαιρία σε αυτές τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν περισσότερο και προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, θα ψηφίσω παρόν επί της αρχής και επί του συνόλου, με επιμέρους τοποθέτησή μας επί των άρθρων, αντίστοιχη με τα όσα ανέπτυξα παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ.